Κάτω του προηγούμενου παιχνιδιού που έγινε στο Γκασιζή, την καλή μας την κουβέντα είπαμε τότε για τον Απόλλωνα. Την καλή μας την κουβέντα την λέμε τώρα για την ΑΕΚ, για το πώς ισοφάρισε, στο χρονικό σημείο που ισοφάρισε. Τελικά είναι γλυκόπικρη γεύση, είναι πικρή, και τι σημαίνει για τους πρασινοκίτρινους. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σέγγιος Ζενάγκης, ακροατές. Τι σημαίνει τελικά αυτό το 2-2 με τον Απόλλωνα, ανεξάρτητα πώς εξελίχθηκε? Μας αφήνει μια περισσότερο πικρή γεύση. Γιατί πήγαμε στη Λεβεδό με στόχο να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Άσχετα αν ισοφαρίσαμε στο τέλος, από τη στιγμή που για μας μοναδική επιδίωξη ήταν το τρίποντο, σίγουρα δεν μας αφήνει καθόλου ικανοποιημένο στο αποτέλεσμα. Από την άλλη, κάθε νόμισμα έχει και δύο όψεις. Από την άλλη, πήραμε ένα βαθμό. Χάσαμε δύο, αλλά πήραμε ένα βαθμό στο φινάλε. Και ο τρόπος που αντέδρασε η ομάδα μετά που βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, ο χαρακτήρας που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές, αρνούμενοι να χάσουν, να παραδοθούν, και το ότι πάλεψαν μέχρι το τέλος, θα θέσταγα για μας αφήνει ευθαρρυντικά σημάδια για τη συνέχεια. Πλέον η διαφορά μετά από 6 στροφές είναι στους 4 βαθμούς, αλλά αναγκαστικά, άκουγα πριν και τον Νεκτάριο, προσαρμόζεται πλέον ένα τριήμερο, πρέπει σε αλλού το ενδιαφέρον. Εμείς στρεφόμαστε επίσης στο παιχνίδι Κυπέλλου. Παίζουμε με την Ομόνια, πάμε στο ΚΑΣΥΠΗ με μοναδικό στόχο να πάρουμε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Να επιστρέψουμε σε ένα. Να διεκδικήσουμε το τρόπαιο μετά από αρκετά χρόνια. Είναι λογική η τοποθέτησή σου, γιατί χρονικά προηγείται ένα εξίσου πολύ σημαντικό ραντεβού αυτό με τους πράσινους. Θα σε ρωτούσα πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι, 0-0 στο πρώτο ραντεβού, παρουσία κόσμου πάνω κάτω, τι αναμένετε, και προς τα αφαιρέσεις συγκριτικά με το μάτς με τον Απολλώνα, τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ? Είναι επαναληπτικός, είναι τελικός. Αυτό το γεγονός και μόνο τα λέει όλα. Διεκδικούμε την πρόκριση, ήδη συμμετοχή στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 2006, μετά από αρκετά χρόνια δηλαδή, και θέλουμε να επιστρέψουμε σε τελικό για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Το 0-0 αφήνει ορθάνει στους λογαριασμούς. Ουσιαστικά μιλάμε για 50-50 πιθανότητες πρόκρισης. Πάμε στο ΓΑΣΥΠΗ. Για μας ούτως ή άλλως έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τον τρόπο να παίρνουμε αποτελέσματα ακόμη και σε δύσκολες έδρες όπως είναι το ΓΑΣΥΠΗ. Και αυτό θα επιδιώξουμε και την Τετάρτη. Περιμένω ένα παιχνίδι, μια θέλει στην υπόθεση πρόκριση, να κρυθεί στις λεπτομέρειες. Αυτό περιμένουμε να συμβεί και την Τετάρτη. Για παρουσία κόσμου, ανακοινώσαμε από χθες ότι ξεκινάμε άμεσα την προπόληση. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε την Τετάρτη πόσοι θα ακολουθήσουν την ομάδα και στην Λευκοσία. Σίγουρα και ο κόσμος αντιλαμβάνεται, είναι ένας ημιτελικός κυπέλλου, αντιλαμβάνεται και τη σημασία. Όσοι ήρθαν και στη Λεμεσό και μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να επιστρέψουμε, περιμένουμε να μας ακολουθήσουν και στην Λευκοσία. Και τέλος, ο τελευταίος σκέλος της ερώτησης σου για το σταθερέτη. Σίγουρα εκτός είναι ο τιμωρημένος Λαρένα, για τον Ισπανό το μαρτύριο λαμβάνει τέλος το Σάββατο με την τιμωρία που επιβλήθηκε. Και θα δούμε αύριο την τελευταία προπόνηση για Τέτε και Μουρί, τους δύο που είχαν προβλήματα στις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, και είναι ένα τρίο παιχνιδιών συνεχόμενων που πιθανόν να κρίνουν σχεδόν την πορεία σας στους δύο θεσμούς. Τετάρτη με Ομόνια, Κύπελλο, Σάββατο με Ανόρθωση και την Μεγάλη Πέμπτη με Αποέλ ΓΑΣΥΠΗ. Ουσιαστικά είναι ένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, συνεχόμενο τεστ αντοχών για όλους. Κρίνονται τα πάντα. Παίζαμε με τον Απόλλωνα, τώρα παίζουμε με την Ομόνια σε άλλο θεσμό, αλλά με εξίσου πολύ μεγάλη σημαντικότητα και για τις δύο ομάδες. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Μετά με Ανόρθωση και μετά με Αποέλ. Και μετά θα οδηγηθούμε στις γιορτές του Πάσχα, ελπίζοντας ο απολογισμός ή αν θέλεις η τελική σούμα από τα τέσσερα παιχνίδια να μας αφήνει μια καλή γεύση, να περάσουμε με καλή. Εννοεί να κάνουμε την ομιλία με το ενόρεξή σας. Ναι, ναι. Αυτό. Αυτό είναι ο γεγονός. Κλείνοντας, Στέγιο, επειδή παρακολούθησα και ένα κομμάτι της εκπομπής και πρέπει να επενδύουμε τέτοιες ενέργειες, μπράβο στον Λούι τον Πατσαλίδη για
φιλανθρωπική εκδήλωση που έγινε στο κλειστό του κεραυνού Στροβόλου. Μακάρι να ακολουθήσουν, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, γνωρίζοντας και το Λούι, και όλοι πρέπει να στηρίζουν τέτοιες ενέργειες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα να έχεις, Κυριάκο.